Σε κάθε περίπτωση προκαλεί προβληματισμό η συμπεριφορά τη Άγκυρα. Ο μαζί μα για να δούμε πώ αντιμετωπίζει η Αθήνα αυτή την κλιμάκωση των προκλήσεων σε σχέση με τα νησιά μα. Σε sí, αυτήν την αντιαμηνή, πω καμία πρόκληση δεν μένει αναπάντητη και η Ελλάδα φυσικά ενημερώνει συμμάχου και εταίρου για κάθε περιστατικό τουρκική παραβατικότητα και επιθετικών ενεργειών. Και βέβαια για όλε τι ρητορικέ προκλήσει. Βεβαίω υπάρχει η εκτίμηση ότι στην Τουρκία επικρατεί και ένα πολιτικό ανταγωνισμό, διότι η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Είδαμε μάλιστα πρόσφατα τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Κυλιτσάροχνου, να υιοθετεί την ακραία και επιθετική ρητορική. Mm -hmm. Που μέχρι τώρα έχει ο κυβερνητικό συνασπισμό. Και αναμένεται μάλιστα οι τόνοι να συνεχιστούν υψηλοί, καθώ θα επενδύσει και ο κυβερνητικό συνασπισμό σε αυτή τη ρητορική. Ε, και βέβαια αυτό που διαμηνύεται από την Αθήνασία είναι πω αν επιχειρήσει να διεθνοποιήσει η Τουρκία, να κάνει πράξη δηλαδή τι απειλέ Τσαβούσογλου, τότε θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα, διότι όλε αυτέ οι απειλέ, όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι εκτό κάθε πλαισίου του διεθνού δικαίου. Σα ευχαριστούμε πολύ, Στάβ.